Καλημέρα. Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2011 και ο Σπύρος Καρατζούλης άρχισε το μεγάλο ταξίδι για την Αθήνα. Πάμε καλά. Για ποιο σκοπό είπαμε? Για 33 παιδιά που δεν έχουν δικό τους σχολείο στη Φλόρινα. Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτό το πρόβλημα προσπαθώ να κοινοποιήσω, γι' αυτό κάνω αυτό το ταξίδι. Ελπίζω ο κόσμος να πιστοποιηθεί. Εδώ είναι τα παιδιά του Τολεμαϊδα μας δοθήκαν να με συνοδεύσουν. Και κάτω τους ανταποκρίνεται και πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση μπορεί κάποιος από τους πολιτικούς να διαφερθεί να πιέσει την όλη κατάσταση για να γίνει κάτι. Εμείς βοηθάμε έστω και λίγο την πράξη σου αυτή. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί στόχος και των πολλών χιλιόμετρων αλλά και ο σκοπός που έβαλες για τα 33 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι ποδηλάτες του Λεμαέδος μαζί του. Όπα, προσέξτε, προσέξτε. Βαντζής. Κοιτάξτε λαός που τον ακολουθεί. Να δούμε μέχρι πού. Μέχρι κοντάνι, πάμε. Και ο πρόεδρος εδώ. Ο δρομέων και ποδηλάτης πλέον. Συμμετέχουμε στην προσπάθεια. Εδώ στα κύλα θα κράτησε την κάμερα. Ναι, ναι. Στα κύλα θα πάρουμε τον συνάδελφο ποδηλάτη Παπανίκο Δημήτρη, ο οποίος θα τον ακολουθήσει. Στα κύλα θα πάρουμε τον συνάδελφο ποδηλάτη, είπαμε, Παπανίκο Δημήτρη, ο οποίος θα τον ακολουθήσει από Κοζάνη έως και Γρεβενά. Τώρα, οι άλλοι από το Λεμαϊδά, πού είναι και τα φωτοβολταϊκά. Τζιμ, ξέρουμε, ξέρουμε από εκεί, από το Λεμαϊδά, ξέρουμε. Ναι, θα μπεις, μόλις γίνεις από το χωριό αριστερά, δεξιά κατευθείαν θα πάει η κύλα. Ναι. Και θα βγείτε κατευθείαν εκεί. Στο κινητό. Σπύρο, να βγει μια φωτογραφία εδώ στη θέα. Α, βάλτε, ναι. Θα τα ανεβάσουμε και θα στείλουμε. Μπράβο, μπράβο. Μετά την περιφέρεια, ο Σπύρος συνεχίζει για Γρεβενά με το Δημήτρη Παπανίκο. Πρωταθλητή αγώνων. Τραβιέμαι και μόνος. Πρόεδρε, πες κανένα λόγο, ρε. Τι να πω. Πώς θα λες τα πράγματα. Θα λυθεί το θέμα μας. Εύχομαι. Εύχομαι. Η πολιτική όλα τα λύνουν. Εύχομαι να βρει για τα απόκριση. Για να μην πάει τζάμπα το ταξίδι. Τι ώρα είναι τώρα? 3:20.